Υπάρχουν όλες τις εφημερίδες. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθερή θέση ότι θα ανεβάσει τον κατώτατο. Θα επαναφέρει τον κατώτατο ημερομίσθιο. Σωστό. 730, πόσο ήταν το κατώτατο. 751. Μπράβο. Είπε χθες ο κ. Σταδάκης ότι θα γίνει βέβαια μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά δεν θα είναι, λέει, για το σύνολο των εργαζομένων, θα είναι για όσους έχουν προσληφθεί τα χρόνια της κρίσης, τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Τι είναι αυτό το πράγμα, έχει νόημα? Εγώ να σας πω. Εμείς έχουμε κάνει μία μελέτη όταν με την άλλη ιδιότητα συζητούσαμε αυτό το θέμα με την Τρόικα και μας λέγανε ότι αν το κάνετε αυτό θα καταστρέψετε την οικονομία. Επομένως, κάναμε μία οικονομετρική προσέγγιση και με βάση τα δεδομένα του 2009, ναι, όπου τον κατώτατο μισθό το 2009 που ήταν με συλλογικές συμβάσεις κλπ. Τον έπαιρναν 300.000 άτομα. Επομένως, μέσα στις εξισώσεις βάλαμε 300.000 άτομα θα πάρουν το κατώτατο μισθό 751. Mm-hmm. Και είδαμε μετά τις επιπτώσεις. Τι μας έδειξε? Ότι αν το εφαρμόζουμε αυτό το μέτρο την 1η-1η του 2014, μέχρι το τέλος του 2014 αυξάνεται το ΑΕΠ 0,5%. Αυξάνεται η ζήτηση 0,75% και δημιουργούνται 7.000 θέσεις εργασίας. Αυτό μας έδειξε. Δεν μας έδειξε αυτό που μας έλεγε η Τρόικα τότε, ότι αν το κάνετε αυτό θα καταστρέψετε την οικονομία. Και γι' αυτό το κάνουμε και να τους είπαμε, ορίστε, πάρτε τη μεθοδολογία, οικονομικά και μαθηματικά είναι, δεν καταστρέφει την οικονομία. Ναι. Επομένως, εγώ στην αντίληψή μου... Επειδή ας πούμε αυξάνει τη ζήτηση. Και επειδή το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των ελληνικών οικοκυριών έχει οριακή ροπή προς κατανάλωση, το 90%, γιατί η μισθή είναι χαμηλή, η αποταμίευση είναι πολύ μικρή, και γι' αυτό οτιδήποτε κάνει στη ζήτηση, δηλαδή αν το συγκρίνεται αυτό με άλλες χώρες, οι πολλαπλασιαστές σε ό,τι αφορά τη ροπή προς κατανάλωση στην Ελλάδα σχέση με τις άλλες χώρες είναι μεγαλύτερη. Εάν είναι έτσι, γιατί δεν αυξάνει και το κράτος τους μισθούς του? Γιατί να μην αυξήσει και το κράτος τους μισθούς, αλλά θα τον βγάλει ένα νόμο να λες τον ιδιώτη μόνο αύξησε και το κράτος να μην αυξήσει. Εφόσον, όποτε θα σου λεφτά στην αγορά, αυτά θα αυξάνε το ΑΕΠ και αυξάνε τις εργασίες. Και γιατί τις κρίσεις. Να σας πω. Γιατί στην αντίληψη αυτή τη νεοκλασική, είτε σε επιστημονικό είτε σε πολιτικό επίπεδο, το θέμα των μισθών και η αύξηση των μισθών θεωρούν ότι προκαλεί αύξηση του πληθωρισμού και ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα, αύξηση ελλειμμάτων κλπ. Ενώ αντίθετα, σε μία προσέγγιση κενσιανή ή μετακενσιανή, μιλάμε τώρα και σε τεχνικό επίπεδο, η αύξηση των μισθών γίνεται ατμομηχανή για την ανάγκη της οικονομίας. Είναι δύο διαφορετικές σχολές σκέψης. Άρα και το κράτος πρέπει να αυξήσει τους μισθούς. Κατά την άποψη δική μας, εάν θέλαμε, και εμείς η πρόταση που είχαμε κάνει τότε, ότι κρατήστε τους μισθούς εκεί που είναι, διατηρούμε τη δραστηριότητα της οικονομίας, δεν απολύονται και δεν κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως κλείσανε μέχρι σήμερα 230.000 και μέχρι το τέλος του χρόνου 290, και αυτή η λειτουργία της πραγματικής οικονομίας θα διατηρήσει την απασχόληση, θα υπάρχει εισόδημα, θα υπάρχουν έσοδα, θα υπάρχουν φορολογικά έσοδα. Επειδή έχουμε μπερδευτεί, για να καταλάβουμε τι λέει. Έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι με το που θα ανέβει στην κυβέρνηση θα βγάλει ένα νόμο που θα λέει ότι όλοι οι μισθοί που είναι τώρα. Όχι όλοι οι μισθοί, του ιδιωτικού, οι κατώτατοι μισθοί επανέρχονται στο 751. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Για όλους ή για αυτούς που έχουν προσληφθεί με στην κρίση? Εγώ αυτή τη δήλωση του κ. Σταθάκη δεν την γνωρίζω, αλλά εγώ. Μα και εγώ δεν την γνωρίζω. Αυτό που ξέρω, αυτό που τουλάχιστον σε επίπεδο εξειδίκευση που ξέρω, είναι ότι μιλάμε για αυτούς που παίρνουν τον κατώτατο μισθό μέσα στον ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν ισχύει ότι επαναφορά του κατώτατου μισθού στο 751. Γιατί μόνο σε αυτούς την κρίση και όχι και στους προηγούμενους? Όχι, μα λέει δεν την γνωρίζει. Εγώ μένω με αυτό που είχαμε κάνει για τη μελέτη. Σας είπα και τα αποτελέσματα της μελέτης. Δεν καταστρέφει την οικονομία, δεν καταστρέφει την παραγωγικότητα. Επίσης η ανησυχία που υπάρχει είναι ότι όταν θα πει στο μικρό μαγαζάτορα, στο μικρό επιχειρηματία, αύξησε τους μισθούς πάλι εκεί. Τους κατώτατους έστω. Μήπως για να ισοφαρίσει αυτό τα πράγματα, αντί για 5 εργαζόμενους θα μείνει με 3, θα διώξει τους 2 και θα έχουμε περισσότερο πρόβλημα ανεργίας μετά? Κοιτάξτε, όπως σας είπα προηγουμένως, αν το παρακολουθήσατε, δεν αυξάνονται οι απολύσεις, αντίθετα δημιουργούνται 7.000 θέσεις εργασίας. Αυτό λένε οι μελέτες. Αυτό λέει η μελέτη, ναι. Λοιπόν, εξήγησε ο κ. Σταθάκης ότι η αύξηση θα αφορά μόνο όσους προσελήφθησαν στον ιδιωτικό τομέα τα τελευταία 4 χρόνια. Εντάξει, δεν σας λέω ότι εσείς μεταφέρετε λάθος στη δήλωση. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Απλώς όμως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι και οι εργοδότες, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχω, όταν υπογράφηκε το μνημόνιο από τους συνομιλητές και είχε κατατεθεί τότε στον τότε πρωθυπουργό, τον κ. Παπαδήμο, ήταν με την υπογραφή και του ΣΕΦ και της ΓΕΣΕΒΕ και της ΕΣΕ ο κατώτατος μισθός να μείνει σε 751. Γιατί και οι ίδιοι βλέπουν ότι αυτή η αύξηση του κατώτατου μισθού θα γίνει ζήτηση των προϊόντων που παράγουν. Υπάρχει αυτό, είναι επίσημα κείμενα αυτά.
Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Γιατί λοιπόν να μην αυξήσει τον κράτο το μισθό και το κράτο. Γιατί να μην δώσει μια αύξηση στο κράτο που κρατήσει να δημιουργήσει τέσσερα. Εγώ δεν έχω αντίρρηση αυτό. Α, εντάξει, δεν είναι καλό. Ναι, αλλά δύο λεφτά τώρα εσεί ω τώρα. Μιλάγατε ω πρόεδρο του Ινστιτούτου ΓΕΣΕ. Τώρα είστε και υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είστε συνεργαζόμενο και όχι μέσα. Αλλά λίγο ναι, αλλά εγώ έχω μια βάση μελετών. Δεν μπορεί οι μελέτε να μου λένε Α, Β, Γ και εγώ να λέω Α, Β, Δ. Εντάξει, ωραία, αφού λοιπόν είστε λίγο μέσα και εντός εκτός και επιταφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είμαι εντός. Εντός. Λοιπόν, αυτή την ιστορία τώρα με το Μανέλη τον Γλέζο και το 30.000, 100.000, όλη αυτή η συζήτηση τώρα ζημιά δεν σας κάνει. Ζημιά δεν κάνει, ρε παιδί μου. Τι είναι ανάγκη αν δεν τον θέλω να αξιολογήσω. Τον βάλανε, δεν το πάμε εγώ. Δεν θέλω να αξιολογήσω. Τον Γλέζο τον βάλανε. Δεν θέλω να αξιολογήσω. Δεν θέλω να αξιολογήσω αν κάνει ζημιά ή δεν κάνει. Δεν θέλω να αξιολογήσω αν κάνει ή δεν κάνει. Ζημιά, αλλά παρακολουθώντας αυτή τη συζήτηση και ακούγοντας τις διευκρινιστικές διατυπώσεις που έγιναν, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρό και ιδιαίτερα αυτό που το αποδόθηκε ότι μιλάει για ένα αναγκαστικό δανεισμό κλπ. Όχι, αυτό που λέει για τις καταθέσεις δεν ισχύει. Δεν υπάρχει. Εσείς γιατί λέτε ότι τον βάλανε, δεν έχει γνώμη δική του, δεν έχει γράψει. Όχι μόνο έχει γνώμη, αλλά την έχει γράψει. Έχει γνώμη δική του, αλλά του είπανε Μανώλη μου, μπορείς αυτά να τα λες, διότι πραγματικά προσφέρεις και.